Να πάμε στον κύριο Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος περιοδεύει στην Δυτική Μακεδονία. Περιόδευε χθες στην Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, έκανε κάποιες δηλώσεις και για τον εκλογικό νόμο. Εγώ εκείνο όμως που θα ήθελα να το ρωτήσω ξεκινώντας, αφού τον καλησπερίσουμε, είναι πώς επέλεξε και ήρθε εδώ στην Κοζάνη, δίπλα μας εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Τι ήταν εκείνο που τον όθησε να έρθει για μια μίνι περιοδία εκεί, στη Δυτική Μακεδονία. Καλησπέρα σας, κύριε Λεβέντη. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους δύο. Τι μου κάνετε? Καλά, πολύ χαρά, καλά. Εσείς πώς είστε? Να είστε καλά. Περάσατε από εδώ, φαντάζομαι, από τη Θεσσαλονίκη καθοδόν για την Κοζάνη, αλλά δεν είχαμε την ευκαιρία να σας φιλοξενήσουμε εδώ. Και θερμά εκεί. Κοζάνη, ακούστε, τη διάλεξα. Πρώτον, γιατί είναι μεγάλα τα ποσοστά της Ένωσης Κεντρών και στην Κοζάνη. Και δεύτερον, ήταν προγραμματισμένο, δεν άλλαξε κάτι. Ήταν δηλαδή από δεκαημέρου. Προγραμματισμένο από τους τοπικούς υποψηφίους εκεί να κάνω επίσκεψη. Πήγατε σε μια περιοχή βέβαια η οποία έχει βιομηχανίες, έχει, αλλά πλήττεται και εκείνη και από την ανεργία. Μεγάλα όμως, προβλήματα. Τώρα βέβαια εγώ περίμενε να σου πω την αλήθεια, να σας δω και εσάς στην Κίνα. Γιατί από παλιά που σας άκουγα στις εκπομπές σας, είχατε πάντοτε έτσι ένα καλό λόγο να πείτε για τις σχέσεις με την Κίνα και τη Ρωσία που θα μπορούσαν να σφιχθούν, να γίνουν καλύτερες. Ναι, έχω φιλικές σχέσεις και με τον Κινέζο πρέσβη. Στην Αθήνα, πολύ φιλικές. Ναι. Λίγο πολύ με τους περισσότερους πρέσβεις έχετε από ό,τι γνωρίζουμε και έχετε κάποια επικοινωνία. Εντάξει. Πώς σας φαίνεται τώρα αυτό που γίνεται με την Κίνα? Με την Κίνα μακάρι να έχει αποτέλεσμα. Το, δεν είναι θέμα. Κλείνονται συμφωνίες διάφορες. Να μην μείνει στις προθέσεις, αλλά να έχουμε αποτέλεσμα. Αυτό προσπαθώ κι εγώ. Τους ενθαρρύνω και λέω, ακόμη και το κράτος μας, αν έχει γραφειοκρατία, αν έχει ένα φορολογικό σύστημα ασταθές, εσείς δείχτε επιείκεια, η Ελλάδα είναι χώρα ευκαιριών και μετά την κρίση είναι και μεγάλες ευκαιρίες υπάρχουν. Τους τονίζω κάποια πράγματα για να έρθουν. Καταλάβατε. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι αλλάζει το κλίμα? Θα αλλάξει, αλλάζει προς το καλύτερο? Τα λεφτά βλέπουμε εκεί με κρίση. Εντάξει, πρέπει όμως να κάνουμε μεταρρυθμίσεις, ακούστε, πρέπει, αν θέλουμε όντως, γιατί δεν είναι θέμα μόνο ψυχολογίας, είναι και ουσίας. Δηλαδή, αν δεν ανοίξουμε επαγγέλματα, αν δεν κάνουμε... Το τσιγάρο, κύριε Πρόεδρε, ναι, το τσιγάρο. Ένα φοροεισπρακτικό σύστημα σταθερό. Αν δεν μειώσουμε τις κρατικές δαπάνες και την πόρα την τρώει μόνο ο ιδιωτικός τομέας, δεν θα έρθουν επενδύσεις. Αν όμως βάλουμε μυαλό σε κάποια πράγματα και μοιράσουμε τη θυσία σωστά και δίκαια, και γιατί πρέπει να γίνει ακόμη για ένα διάστημα χρονικό θυσία από πλευράς ελληνικού λαού, δυστυχώς δεν τελείωσε η κρίση. Αν λοιπόν η θυσία μοιραστεί σωστά και δίκαια και αν ξεκινήσουμε ένα νέο κράτος δικαίου και διαφάνειας, θέλω να πιστεύω ότι αυτό ζητούν οι ξένοι. Μετά από τόσα μνημόνια δεν χρειάζεται και άλλη θυσία, κύριε Λεβέντη? Και άλλη θυσία, γιατί υπάρχουν συνταξιούχοι στην Ελλάδα που παίρνουν 3.078 ευρώ. Μάλιστα. Λοιπόν, το να, ακόμα το υπάρχουν να δουλεύει ένα, βέβαια, το να δουλεύει ένας νέος τώρα και να παίρνει 4 κατοστάρικα και ο συνταξιούχος να είναι 50 και να παίρνει 3.000. Βρέστε μου άλλη χώρα που συμβαίνει αυτό. Ούτε στη Γερμανία. Η Γερμανία δεν έχει σύνταξη 3.000. Στη Γερμανία είναι πολύ χαμηλές συντάξεις. Λοιπόν, είμαστε χώρα που είχαμε τραβήξει μακριά το σκηνί των αδικιών και των ανισοτήτων. Μόνον στο θέμα των... Δεν είναι θέμα μόνο των υψηλών συντάξεων επικεντρώνεται εσείς. Έχουμε και σε αυτό και στο θέμα των συντάξεων των πλουσίων. Υπάρχουν 80.000 συντάξεις πλουσίων. Δηλαδή ανθρώπων που έχουν 3.000 εισόδημα από νίκια ή από τόκους καταθέσεων. Μάλιστα. Αυτοί γιατί να αφαιρούν τη σύνταξη το 1.800 ή τα 2.000 όσο παίρνουν? Γιατί να τα αφαιρούν, που μπορούμε με αυτά τα λεφτά, κόβοντας δηλαδή τη σύνταξη των πλουσίων, οι μεν πλούσιοι δεν θα πάθουν τίποτα, λίγο θα στριμωχτούν. Θα μπορέσουμε όμως σε 3-4 άλλες οικογένειες να δώσουμε επίδομα από 600 ευρώ στην κάθε μία. Αυτά τα λέτε στην κυβέρνηση? Τα λέω στην κυβέρνηση να πείτε και στον υπουργό. Στο... Δεν ψήφισα. Δεν ψήφισε ένα σχεδόν τον ασφαλιστικό νόμο γιατί αυτά το καλούσα. Του λέω, κόψε τις συντάξεις των πλουσίων. Τις τρεις συντάξεις που έχουν 330.000 άτομα έχουν τρεις κύριες συντάξεις. Συγχώνευσέτε σε μία. 1.200.000 Έλληνες έχουν δύο συντάξεις. Συγχώνευσέτε και αυτές σε μία.
και βάλε 1500 ευρώ πλαφόν ανώτατο, ώστε να εξοικονομήσεις 2,5-3 δις να μπορέσεις να κόψεις τον ένφια, να κόψεις, να δώσεις επιδόματα στις μονογονικές μητέρες, στους αναπήρους, στους πολυτέκνους. Υπάρχουν κατηγορίες που δεινοπαθούν. Κύριε Λεβέντη, χθες φιλοξενήσαμε εδώ στην εκπομπή μας την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τη δημοφιλή ηθοποιό Άννα Βαγενά, η οποία είπε ότι έχει στείλει επιστολή προς τους βουλευτές, κυρίως του κυβερνώντος κόμματος, δεν ξέρω και αν και άλλων κομμάτων, προκειμένου να μειώσουν κι άλλο τους μισθούς τους. Και εκείνη μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι εγώ αυτές τις 4.000 που παίρνω, γιατί τόσα μου μένουν με φόρους, αν βγάλουμε φόρους κλπ, από εδώ και πέρα θα τους διαθέτω για ανήμπορους κλπ. Υιοθετείτε αυτήν την άποψη? Εγώ έχω υιοθετήσει πριν από τη Βαγενά άλλη άποψη, γιατί δεν είναι αλήθεια ότι παίρνει 4-7 παίρνει βουλευτές. Το διέψευσε ότι με φόρους και λοιπά. Και εγώ βουλευτής είμαι. Μάλιστα. Τώρα τι, η Βαγενά είναι μόνο βουλευτής. Ναι. Λοιπόν, 7.000 παίρνει ο βουλευτής. Εγώ ως αρχηγός κόμματος παίρνω 5,5. Ξέρετε γιατί παίρνω 5,5. 6 παίρνω. Γιατί δεν μετέχω σε επιτροπές. Οι βουλευτές όμως μετέχουν, παίρνουν 76 ευρώ σε κάθε επιτροπή. Α, με τις επιτροπές πηγαίνουν στις 7.000. Ναι, πάει 7, δεν μετέχουν. Τα 300 αυτά που είναι σε επιτροπές. Βέβαια, είναι έσοδα και αυτά. Δεν τα βάζει, πρέπει να τα βάζει και αυτά. Λέμε τι παίρνει ο άλλος. Ναι, ως προς την περικοπή των της αποζημίωσης. Και έχω προτείνει 3,5 να πάει στη μέση. Και όχι μόνο των βουλευτών, και του Πρόεδρου Δημοκρατίας το 14 να πάει μισό, και του Πρωθυπουργού και των Μητροπολιτών και των Δημάρχων, μια γενικευμένη. Νομίζω βέβαια ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δίνουν το 40%. Δεν παίζει ρόλο στο κόμμα, αγόρι μου, και εμείς δίνουμε στην Ένωση Κεντρών το 20% στο κόμμα οι βουλευτές. Αλλά αυτό το κάνουμε και ορθελώς. Εδώ είναι το κράτος να μην δίνει, να μειώσουμε τις δαπάνες του κράτους, μιλάμε. Μάλιστα. Ναι, αν σωστά. Εγώ τα δώσω όλα στο κόμμα, σημαίνει ότι το κάνω και ορθελώς. Από το κράτος όμως τα αφαιρώ. Ναι. Ο σκοπός είναι λοιπόν το κράτος να σώσουμε. Κύριε Όχι Λεβέντη. Την Ένωση Κεντρών ή το ΣΥΡΙΖΑ, δεν μας ενδιαφέρει η τύχη των κομμάτων. Ναι. Της πατρίδος η τύχη προέχει αυτή τη στιγμή. Έχω προτείνει λοιπόν να πάνε στη μέση. Αλλά μου λέει ο Πρωθυπουργός, μου είπε, του το ζήτησα και οι 300 να γίνουν 200. Που μπορούσε χωρίς συνταγματική αναθεώρηση. Τώρα, με τον νόμο αυτό τον εκλογικό, του λέω κάνε τους 300-200. Που το επιτρέπει το Σύνταγμα. Μου λέει θα επαναστατήσουν οι βουλευτές μου. Γιατί θα σου πω, μου λέει κύριε Λεβέντη, ακούστε, είχε δίκιο σε αυτό ο Τσίπρας, ότι αν φύγει το πόνους, αμέσως το ΣΥΡΙΖΑ και πρώτο κόμμα να είναι, δεν θα έπαιρνε 140... Το πόνους των 50 ευρώ, λέτε, ναι, στο πρώτο κόμμα. Θα έπαιρνε 105. Ναι. Δηλαδή αμέσως κόβω, λέει, 40-42 βουλευτές λόγω του μηδενισμού του πόνους. Άμα κάνω και τους 300-200, αντί 105 θα βγάλω τα 2/3, θα βγάλω 70. Άρα λέει καλό τους βουλευτές μου να ψηφίσουν, οι μισοί να μην ξαναμπούν. Ναι, και ναι. Δεν θα μου ψηφίσουν, λέει κύριε Λεβέντη. Καλά, βέβαια τώρα το θέμα αυτό, κύριε Πρόεδρε, είναι μείζονος σημασίας, δηλαδή, είναι 200 ή 300. Ναι, αλλά ακούστε τι μου είπε τώρα. Καλό, λέει, τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσουν το νέο εκλογικό νόμο. Αν κόψω τον πόνους, από 145 τους πάει 105. Κόβονται 40-42, μου λέει. Αν κάνω και τους 300-200, κόβονται το 1/3 ακόμη. Πράγμα. Άρα καλό, λέει, τους βουλευτές μου τους 140 τόσους να ψηφίσουν οι μισοί να μην ξαναμπούν στη Βουλή. Μάλιστα. Και φοβάμαι, λέει, μην έχω διαρροές. Κύριε Λεβέντη, και αυτό ο Τσίπρας, σας το λέω, ναι. Δεν το έχω ξαναπεί. Καλά. Δηλαδή και εγώ αν είχα τώρα 100 βουλευτές και εισηγούμε ένα νόμο να γίνουν 50 οι βουλευτές μου, είναι σίγουρο ότι θα ψηφίζαν όλοι. Όχι, πρέπει να τα δείτε εσείς οι αρχηγοί του κομμάτου, γιατί εσείς τα δικά σας τα προβλήματα. Είναι θέμα πειθαρχίας. Βέβαια. Να ολοκληρώσουμε, βέβαια, κύριε Λεβέντη. Τελικά να υιοθετηθεί η άποψη θυσίας υπέρ του λαού. Αυτή η άποψη πρέπει να επικρατήσει. Ασχέτως ποιος θα μπει, δεν θα μπει στη Βουλή. Και εγώ 35 χρόνια ήμουν εκτός Βουλής. Δεν μιλούσα όμως. Κοιτάξτε, ξέρετε. Ας είναι 300 οι βουλευτές και ας σκοπούν οι μισθοί των ανώτατων δικαστικών που είπε η κυρία Βαγενά για να βγει το ΕΚΑΣ. Μα να μην κλείσουν, να περιορίζονται μόνο στο μισθό του. Εγώ που μιλάω εδώ, είμαι στον Πλαταμόν αυτή τη στιγμή. Και α, εδώ είστε. 10 άτομα με ακούνε. Ξέρετε τι άποψη έχουν και οι 10, αν σας τους δώσω. Ότι σου λέει 7, να παίρνουν 7.000, μην κλέβουν όμως πιο πέρα κι άλλα. Έτσι, αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό, ναι, αυτό είναι το σημαντικό.
Και κάτι, μια τελευταία κουβέντα, κύριε Πρόεδρε. Υπήρξαν κάποιοι από τους Κοζανίτες, από την Πτολεμαϊδα, που σας έθεσαν κάποια θέματα που δεν έχουν τεθεί στην Αθήνα που είστε? Ακούστε, υπάρχει μια προπαγάνδα από τη Νέα Δημοκρατία ότι εγώ γίνομαι δεκανίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό διαδίδουν οι δεξιοί δημοσιογράφοι, οι δεξιοί πάσης φύσεως έτσι κομματάρχες, γυρίζουν στην επαρχία και διαδίδουν, να ο Λεβέντης απεδείχθη ότι είναι δεκανίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Και καλά, τα είπε λέει αυτά ο Πορτοσάλτες και ο Παπαδημητρίου στο Sky. Αυτοί δώσαν το σύνθημα ότι εγώ έχω γίνει δεκανίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, τους λέω μέσω από την εκπομπή σας, αν εγώ γίνω δεκανίκη θα το δείξει το μέλλον ποιος είναι ο Λεβέντης και κατά πόσο γίνω δεκανίκη. Αλλά να προσέξουν όμως και την αντίθετη άποψη. Ποια είναι η αντίθετη άποψη? Όσοι δεν ψηφίσουν το μηδέν μπόνους είναι σαν να λένε τι, πάρε Μητσοτάκη 50 ευρώ δώρο. Άρα αυτή είναι φερέφωνα του Μητσοτάκη. Να προσέξουν. Μάλιστα. Εγώ ποτέ δεν θα γίνω του Τσίπρα Τσογλάνη ή δεκανίκη. Αυτοί όμως, και στρέφομαι προς το Πασόκ, στο Κουκουέ, ιδιαίτερα σε αυτούς τους δύο που παγίως είχαν την απλή αναλογική ως κύριο άρθρο τους και πιστεύω τους. Αν δεν ψηφίσουν την απλή αναλογική και το μηδέν μπόνους και την ψήφω στα 17, είναι σαν να δωρίζουν 50 έδρες στο Μητσοτάκη. Και αυτή ποια θα είναι, τι θα είναι, δεκανίκια του Μητσοτάκη. Αυτή είναι η απάντησή μου. Ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Κέντρο, ο Βασίλης Λεβέντης. Σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς.